Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, ένα σκέτο. Εγώ, να είστε καλά. Μιμουλάκι μου, μπισκοτάκι μου, λουλουδάκι μου, καραμελίτσα μου, καραμελίτσα μου. Καλημέρα, καλημέρα, βρε παιδιά, και καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Τι κάνετε και πώς είστε, βρε γλύκα, τι κάνεις εδώ στις σκάλες μας? Τι κάνεις εδώ στις σκάλες μας? Ξέρεις τι ώρα είναι? Τι δουλειά έχεις μέσα στην πολυκατοικία? Ξέρεις τι ώρα είναι? Πρόσεχε, πρόσεχε, γιατί δεν τον βλέπω πολύ να θέλει αγγελίες σήμερα. Είναι λίγο μπουχέσας. Θέλει φαγητό. Δεν έχουμε φαγητό. Κι όμως έχουμε καλά θυμόταν. Κοίτα πως θα δαγκώσει. Ξύνεσαι. Εντάξει. Δώσε το ακόμα λίγο και τον κατεβάσουμε κάτι, εντάξει μωρό μου. Για να φάμε. Μαζί θα το κατεβάσουμε. Βέβαια. Αφού ξέρεις ότι εμένα δεν μου αρέσει να τον παίρνω αγκαλιά. Αφού ξέρεις ότι εμένα δεν μου αρέσει να τον παίρνω αγκαλιά. Ποιο? Το γλύκα. Πάμε. Πού μας ανσέ? Να πούμε. Σκάλες. Άντε πάρτε. Είσαι σίγουρη ότι μπορείς να τον κουβαλήσεις κάτω από τις σκάλες? Μπορώ. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δεν περίμενες, αγάπη μου, τόσο χαμηλόφωνο intro. Κοιμάται ο σύντροφός μου μέσα που είναι πάρα πολύ ευαίσθητος στον ύπνο. Θα επανέλθω σε λίγο. Καλημέρα, Prince. Καλημέρα, χοντρομπίνι. Καλημέρα, χοντρομπίνι. Καλημέρα. Κατερίνα. Πού είσαι? Έλα να φάμε. Έλα, τα πλύνεις στα χέρια σου. Έλα, αγαπή. Ναι, αγάπη είπα, γιατί είσαι η μοναδική μου αγάπη. Τι κι αν είμαστε μικρούλια. Καθαρά πες το, δεν καταλαβαίνω έτσι. Τι κι αν είμαστε μικρούλια. Ναι. Ναι. Κι εγώ είσαι. Οκ, πάρτε. Όταν έρχεται η ώρα να πληθούμε, ξεκινάει ο Γολγοθάς. Δεν θέλω, θέλω αυτό, θέλω εκείνο. Έλα. Να πω κάτι. Όχι. Γιατί? Γιατί τώρα παίρνουμε τα δόντια μας, πάμε. Έλα. Θα τελειώσω. Ναι, θα τελειώσω φυσικά. Έλα. Κράτα το, κράτα, γιατί έχω βάλει. Θα σου φέρω και να τη χαρά τα μονά.
Προλαβαίνω, φέρω το αλήξη. Συνέχισε. Μπράβο, Αστέρι. Και κάτω και πάνω και πλύνει τα όλα καλά. Συνέχισε. Και πάνω και κάτω και μπροστά. Μπράβο, φανταστική. Κρίστη. Για κλειστή, μην την ακουμπάς εδώ πάνω που βάζουμε το στόμα μας. Δεν μου πει να μου τρέχει στο δάχτυλο. Το στόμα! Κάνε και το στόμα. Για καλό. Καλά, εγώ μπορεί και να τρελαθώ, ε. Που είσαι έτοιμη για 25η Μαρτίου. Για να σε δω καλέ. Για να σε δω καλέ. Μα, ναι. Στην Ιωάννα προσπάθησα να κλείσω αυτό. Το φερμουάρ της. Ναι, μπορούσα. Αλήθεια. Αλλά μετά έκανα έτσι. Α, για να σε δω, για κοίτα με λίγο. Wow! Στροφή, στροφή. Wow! Πες. Τι. Χρόνια πολλά, Ελλάδα. Χρόνια πολλά, Ελλάδα. Έτσι ακριβώς, φύγαμε σχολείο. Για να πάω σχολείο. Τι. Για να πάω σχολείο. Μόλις ήρθε ο καφές μου, κατευθείαν θα ανέβουν τα ντεσιμπέλ. Γιατί κόντευα να πάθω. Παιδιά, ακόμα δεν λειτουργώ. Δώστε μου λίγο χρόνο. Πλήθηκα, παιδιά, ντύθηκα, στολίστηκα, αρωματίστηκα. Είναι Total Outfit Essa World, το Gin and Salt and Pepper που τα φέρνουμε εμείς. Και εμείς μάλλον. Και όλα τα υπόλοιπα είναι από προμηθευτές μας, εκτός φυσικά της τσάντας. Ναι, καλημέρα δεν είπαμε. Η ώρα είναι 9 και 5, πρέπει να τρέξω να βγάλω τα σκυλιά μου βόλτα. Θα προσπαθήσω να πάρω κάποιο πλάνο από το κινητό μάλλον, να σας το δείξω και αυτό, μιας και είναι one day ολόκληρο with me. Το πρωί ήταν λίγο χαοτικά γιατί δεν είχα και πάρα πολύ χρόνο να ετοιμάσω την Κατερίνα. Σηκώθηκε 8 και 8 και 40 περνάει το σχολικό και δεν είναι τέλει το χρόνο της, ρε παιδί μου, οπότε δεν μπορούσα να τραβάω πολλά πλάνα και να μιλάω, αλλά φαντάζομαι ότι καλυφθήκατε πάνω κάτω. Πάω τώρα να βγάλω τα σκυλιά γιατί έχω διπλό μάθημα σε λίγο και επανέρχομαι. Για παίρνω εδώ την πραγμάτια μου, κάποια καλλιτικά μου, την τσάντα για την κολύμβηση της Κατερίνας. Έφτιαξα χτες 11 η ώρα το βράδυ κέικ, φτιάχνω πάρα πολύ ωραίο κέικ, κόβω το κέικ και κατευθύνομαι προς το Gio Trevelli Makeup Academy. Μόλις γύρισα, τους τάισα, τους έβγαλα την πόρτα, εξαφανίζομαι. Τι έγινε, πω, πει κάνεις μάθημα? Όλα καλά. Πόπε, το σύστημά σου γιατί βαράει. Εσείς. Καλημέρα. Καλημέρα. Τραβάω vlog, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Λοιπόν, Πόπε κάνει ωραίο μπούστο. Βαράει ακόμα. Εκεί όχι, πιστεύω. Τώρα μην ξαναβάλω. Ναι, η αλήθεια είναι ότι κινούνταν και χτύπαγε ένα συναγερμό και είμαι σε φάση τι χτυπάει ρε μαλάκα. Και κλείδωσαν το κλειδί έτσι με το συναγερμό. Η κούκλα. Ωραία. Καλώς ήρθατε στο Gio Trevelli Makeup Academy, παιδιά. Γιατί θέλω να κάνω μπότοξ. Αυτό ναι, ναι, αυτό κοίτα λίγο. Ωραία, λοιπόν. Τι πίνεις εσύ στα παιδικά πάρτι? Πίνω μπύρες, βότιες. Κορίτσια, να πιείτε και εσείς. Μπάφους και παίζεις προ. Καπνίζεις μπάφους και παίζεις προ. Μπάφους όχι, ούτε προ. Εντάξει, αυτό. Καπνίζω μόνο. Ωραία. Η Πόπη τι κάνει όταν έρχεται μαζί μου στα παιδικά πάρτι? Τι κάνει η Πόπη όταν έρχεται μαζί μου στα παιδικά πάρτι? Τι πίνει? Καφέ. Τα παιδικά πάρτι, εγώ δεν πίνω.
Ψέματα, λέει, μέχρι το βράδυ κάθεται εκεί και πίνει βότκες. Να σου κάνω άλλη μια ερώτηση. Ποια είναι η πιο τρελή ερώτηση που σου έχει κάνει πελάτη στο τηλέφωνο που ήθελε να κλείσει μακιγιάζ μαζί μου? Την ποιότητα των προϊόντων μαζί σου. Πήρες τηλέφωνο να μάθεις την ποιότητα των προϊόντων. Για τη Ρέβελη μιλάμε. Πάρε και λίγο μίξα στο ρουθούνι. Λοιπόν, έχω βάλει περιμετρικά στο πρόσωπό της και τα δύο τα foundation stick από την συνεργασία μου με την MUA, τα οποία είναι sold out και τα δύο. Και τώρα θα τις βάλω το liquid blush στην απόχρωση Boss Babe. Νομίζω ότι είναι και από τα τελευταία που έχουν μείνει. Και θα το κάνω με ένα πινέλο duo fiber πρώτα πάνω στο χέρι μου. Θέλουμε έντονη απόδοση καθώς θα έχουμε έντονο μακιγιάζ, το οποίο θα είναι instagramικό μεν αλλά και πελατειακό ταυτόχρονα. Να το συνδυάσουμε έτσι στον ταχύρυθμο τμήμα στο Gio Trevelli Makeup Academy πάνω στην κουκλάρα Ανά Μαρία. Και εννοείται θα περάσω από πάνω και με το σφουγγάρι. Λοιπόν, με το μπλερι το G07 παίρνω το Adult Glow που έχει χτυπήσει πάνω 850.000 φορές. Δεν υπάρχει άλλο αυτό, σχωράτε με. Σας είπα εγώ ότι είναι limited edition, δεν ακούγατε εσείς. Και πηγαίνω ακριβώς πάνω από τα σημεία που έκανα το υγρό contour μου. Και εννοείται θα χρησιμοποιήσω και το μάμα για να πάω λίγο πιο μέσα στο πρόσωπο να τη ζεστάνω, να έχω αυτό το τροπικά αποτέλεσμα. Παιδιά, δεν σας έδειξα το μοντέλο μου έτοιμο στο vlog. Αυτή είναι η Ανά Μαρία, μην τη ζαχαρώνετε. Μη γελάς. Μην τη ζαχαρώνετε. Πρώτο look σήμερα, Gio Trevelli Makeup Academy. Ευχαριστούμε, Ανά Μαρία. Έλα λίγο, ζή. Παιδιά, μόλις τελείωσα μάθημα, back to back, δύο παρουσιάσεις και πρακτική. Εν τω μεταξύ υπήρχε πάρα πολύ δουλειά και δεν πρόλαβα καθόλου να μπω στο ενδιάμεσο να βλογκάρω. Τώρα πάμε να πάρουμε την Κατερίνα. Έκανα και άλλη παρουσίαση δηλαδή μετά την πρώτη που είδατε, αλλά επειδή καθυστέρησα αρκετά και μετά είχα 1000 τράβαλα να μιλήσω για κάτι αλλαγές που είναι να γίνουν στο site και αυτά, δεν πρόλαβα να το τραβήξω. Και τώρα πάω να πάρω την Κατερίνα από το σχολείο να την πάω στην κολύμβηση. Κοπέλα. Τι θέλετε, κυρία μου? Θα κρυώσεις, θα κρυώσεις. Να είσαι καλά, κούκλα, να είσαι καλά. Έτοιμη για κολυμβητήριο? Όχι ακόμα. Τι θες να κάνεις? Φτάσαμε. Ναι, πάω στο περίπτωμα. Πάω στο περίπτωμα να πάρω ένα νερό, εντάξει? Ναι. Εντάξει. Δεις το παιδί, καλά σου λέει, παρέλαση έχει. Ωραίο το παγωτό. Είναι νόστιμο. Κάποιον. Θες να κοιτάξεις εμένα λίγο? Wow. Κατάκοπη στην τοποθεσία Gio Trevelli Home με όλα τα υπαρξιακά, τον Prince και την Κιάρα στο σπίτι. Κάνουμε λίγες χειροτεχνίες εδώ στο δωμάτιο της Κατερίνας παρεούλα και μετά θα τις βάλω πιτζάμες και θα πάμε για ύπνο. Θα σας δείξω και το δωμάτιό της πως είναι σε αυτή τη φάση που ανακαινίζουμε αυτή τη στιγμή. Είμαστε στο playroom τώρα και κάνουμε νερομπογιές. Για δείξε μου, ποιο γράμμα ήθελες να μου δείξεις? Κοίτα, ναι. Έτσι. Ποιο χρώμα είναι? Κάνουμε το ροζ. Φουξιά. Κάνουμε μία έτσι. Ναι. Τσακ! Το πι! Α, το πι το αγγλικό, το ρο! Τέλειο! Για να δω και το δικό σου. Το δικό σου το κάπα ξέρεις να το κάνεις. Και ο κάπα. Το κάπα, το κάπα το δικό σου. Κοίτα αυτό που έκανα και εγώ εδώ. Κάπα, Κατερίνα. Όχι, δεν ξέρω. Να στο μάθω? Ναι. Περίμενε. Κοίτα. Λοιπόν. Τι χρώμα θέλεις να το κάνω? Ροζ. Ροζ. Κοίτα. Μία γραμμή έτσι. Μία γραμμή έτσι. Και μία γραμμή έτσι. Για προσπάθησε εσύ. Έλα εδώ να το βλέπεις. Πάρε χρώμα. Τέλειο χρώμα πήρες, μπράβο. Για να δούμε πρώτη προσπάθεια. Μπράβο.
Μπράβο ρε Κατερίνα, φανταστική πρώτη προσπάθεια. Τέλεια. Μπράβο σου. Δεν φτάνω. Έχεις δίκιο, έλα εδώ. Την Τρίτη, όχι τη Δευτέρα. Αύριο είναι Σάββατο, δεν έχουμε σχολείο, ούτε την Κυριακή. Τη Δευτέρα θα πας σχολείο κανονικά. Και την Τρίτη θα πας στο σχολείο και θα έρθει η μαμά να σε πάρει από το σχολείο. Μην με βγάλεις. Να μην σε βλέπω. Ωραία. Και την Τρίτη. Μην με βγάλεις. Δεν σε βγάζω. Λοιπόν, να σας πω για αρχή ότι η Κατερίνα συνήθως 9.30 ώρα το αργότερο μεσοβδόμαδα κοιμάται. Τώρα έχει πάει ήδη 9.30 ώρα, απλά είναι Σαββατοκύριακο. Και για το καλό όλων την αφήνω λίγο ακόμα. Έχει κάνει μπάνιο από το κολυμβητήριο, στο οποίο δεν μπορούσα να τραβήξω πλάνο ούτε από το κινητό, γιατί προφανώς απαγορεύεται και δεν ήθελα κιόλας να τραβήξω πλάνο από το κολυμβητήριο. Και για το δικό μου παιδί, αλλά και για τα υπόλοιπα. Μετά πήγαμε στις Κούνιες και ήρθαμε στο σπίτι. Τώρα την έχω βάλει να φάει και βλέπει λίγο αυτό το 20 λεπτό παιδικό που της βάζω. Θέλω λίγο να σας δείξω τις αλλαγές που κάνουμε στο δωμάτιό της. Αυτό είναι το καινούργιο της κρεβάτι. Δεν έχω πάρα πολύ χώρο να πάω πολύ μακριά. Είναι αυτό, πάνω κοιμάται και κάτω είναι σαν σπηλιά. Τώρα βέβαια εδώ μέσα κάνουμε ανακαίνιση. Εκεί σε αυτό το λευκό τοίχο θα μπει η ίδια τα πετσαρία που είναι από Tiny Whale, είναι αυτή εδώ. Και επειδή γενικά είναι πολλά που πρέπει να αλλάξουν καθώς δεν ταιριάζουν άλλο, όπως το φωτιστικό, το ρατάν το έπιπλο και αυτό το ρατάν το έπιπλο, το ρατάν το φωτιστικό εδώ, θα αλλάξω αυτά τα καλάθια, θα αλλάξω αυτό το καλάθι, τη σκάλα, το καθρέφτη, θα τα βάλω στην αποθήκη, δεν θα τα δώσω ή θα τα πετάξω για κάποιο έτσι μελλοντικό δωμάτιο. Θα σας πάρω φυσικά μαζί μου στις αλλαγές του δωματίου που πρόκειται να κάνω σε άμεσο μέλλον. Οι τρομερές προβληματοθήκες μου είναι από Zara Home. Και εδώ έχουμε δύο φαγητά, μακαρόνια σκέτα με τυρί και φασολάκια. Είναι το χθεσινό και το σημερινό που ήταν... Γεια! Yeah. Το χθεσινό και το σημερινό που ήταν με κιμά, αλλά δεν τον προτιμάει. Και τις βάζω με φασολάκια. Σήμερα θα μείνω μόνη μου το βράδυ για την ξεκούραση όλων. Και ο σύντροφός μου είναι με τα δικά του τα παιδιά. Και συνεννοηθήκαμε καθώς όλοι το πρωί έχουμε διάφορα πράγματα να κάνουμε, να μείνει ο καθένας στο σπίτι του. Γιατί παιδιά χρειάζομαι κι εγώ έτσι έναν ύπνο νωρίς. Όχι ότι θα κοιμηθώ νωρίς, θα δούμε μετά τι θα κάνω. Μπορεί να δω λίγο Sex Life που... ή τέλος πάντων κάποια σειρά στο Netflix. Θα το δούμε. Μόλις καταβρόχθησα ένα πιάτο μακαρόνια με κιμά, πιο μεγάλο από το κεφάλι μου. Ετοιμάζομαι για την επόμενη αμαρτία, ό,τι έχει μείνει από τη Μίλκα, την οποία δεν έφαγα εγώ και αναρωτιέμαι πώς βρέθηκε μισή στο ψυγείο. Έχω πόση ώρα που βλέπω Sex Life, ένα μισάωρο για την ακρίβεια. Και παιδιά, είμαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Γεια σας, αυτό έπρεπε να είναι ένα vlog για το οποίο δεν έχω κάνει ποτέ σοβαρό intro για αρχή. Γιατί είναι ένα 24ωρο μαζί μου. Αλλά οι Παρασκευές είναι αρκετά δύσκολες. Από την άποψη ότι συνήθως μετά το κολυμβητήριο της κόρης μου, στο οποίο δεν θα έπαιρνα ποτέ μια κάμερα, κάνω πάλι πριβέ πράγματα με την κόρη μου, με αποτέλεσμα να μην θέλω να είμαι με μια κάμερα και ένα κινητό εν πάση περιπτώσει, όπως και σήμερα. Επομένως δεν γεμίσαμε ένα ολόκληρο 24ωρο. Επομένως θα κρατήσει άλλο ένα 24ωρο αυτό το vlog. Αύριο 25 Μαρτίου που είναι και αργία, να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν έχω σκοπό να κάνω πολλά πράγματα, οπότε δεν θα δείτε κάτι συγκλονιστικό. Το τελευταίο διάστημα, επειδή έχουν πέσει πάρα πολλά πράγματα μαζί, masterclass, workshop, πολλά μαθήματα στη σχολή, masterclass tour βασικά, όπου φεύγω τριήμερα, είμαι ένα ράκος. Υπόσχομαι όμως το τελευταίο της Κρήτης να κάνω vlog, να το κάνω σωστά αυτή τη φορά. Και ναι, τέλος πάντων δεν είχα πάρα πολύ χρόνο να ασχοληθώ με το Instagram επί του προσωπικού, εννοώ να σας μιλήσω, να σας πω, να σας κάνω, να σας ράνω. Και μου είχε λείψει πάρα πολύ, αλλά αυτή είναι η κατάστασή μου σχεδόν σε καθημερινή βάση. Η ώρα τώρα που μιλάμε είναι 11.30 και εγώ νιώθω ήδη ότι έχει περάσει όλη νύχτα από πάνω μου. Νομίζω ότι θα βάλω άλλες 1500 θερμίδες τώρα και θα αποχωρήσω ειρηνικά από αυτό το chat και θα συνδεθώ πριν το καληνύχτα. Σε λίγο. Ήρθε η ώρα της καληνύχτας. Μαζί με λόξιγκα. Πώς βρέθηκες εσύ στο κρεβάτι μου, κυρία μου? Καλημέρα. Γεια. Ο Πρίντς και η Κιάρα πού πήγαν? Μας έσβησε και το φως, Κατερίνα.
Μα ένα φακό του κινητού είμαι, παιδιά. Μόλις ξυπνήσαμε. Μα. Ναι. Δεν έχει ρεύμα. Έχει ρεύμα. Πώς είσαι. Απλά βαριέμαι να σηκωθώ να το ανάψω το φως. Μπισι Τζούλη. Πήγα να ξέρω. Πριντς. Η Κιάρα πού πήγε ρε. Κιάρα. Δεν βλέπω. Καλέ. Έφυγε. Πήγε πίσω από την πόρτα. Κιάρα. Μην έρχεται. Κιάρα. 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 Κοιμήθηκες καλά. Ναι, μαμά, μπορώ να το κρατήσω. Ναι, στο κρεβάτι μου πώς βρέθηκες, θα μου πεις. Ποιος? Εσύ. Είπες να πάω. Α. Τα Σαββατοκύριακα μπορείς να κοιμάσαι μερικές φορές στο κρεβάτι μου. Παύλ. Τι θες? Μέσα. Πού μέσα? Στο σαλόνι. Άντε πάμε. Τι είναι αυτό το χρώμα πιστό? Μην τα πιάνεις ρε. Βρωμίλε. Τι είναι αυτό το χρωμάτιστο? Φακός. Ε. Φακός. Τι. Φακός. Τι. Έλα προχώρα πάμε μέσα. Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Ναι, ναι, να φέρετε σπέσο σκέτο παρακαλώ. Εγώ, να είστε καλά, γεια σας. Κατερίνα, χρόνια πολλά. Σήμερα είναι 25η Μαρτίου. Χρόνια πολλά σε όλους τους Βαγγέλιδες και σε όλες τις Ευαγγελίτσες. Να σας χαιρόμαστε. Πάμε. Χρόνια πολλά, Ελλάδα, Κατερίνα, με πνίγεις. Μα. Ναι. Ποιος είναι αυτή την κουβέρτα? Εγώ. Γιατί? Βλέπα τηλεόραση. Χτες το βράδυ. Έλα, λελουδό μου. Κάτσε να ανοίξω όλα τα παντζούρια. Εσείς, πεινάτε. Έχεις λιχουδιά για τον Πριντς? Μάντα του λιχουδιά, εσύ του βάλω φαγητό εγώ. Κοίτα, τι λιχουδιές καινούργιες. Μίλα. Τάκος λέγονται, αλλά περίμενε. Τζιτζιου. Πόσες φορές έχω πει εγώ ότι δεν τρώμε στο χαλί? Έλα το φας στο κρεβάτι σου. Κάτσε το φέρω το κρεβάτι σου εδώ, φάτε εδώ. Ε! Ρε! Κιάρα! Εδώ Κιάρα. Παιδιά, κάτσε Κατερίνα να φέρουμε το κρεβάτι της, έλα. Αφινάω. Τώρα καρβούλα μου, να ανοίξω τα παντζούρια. Ναι, τι θα σου κάνω να φας? Όχι. Θα το γραφήσω μετά.
Ναι, κάτσε να κάνω πρωινά και τέτοια. Και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ε, βέβαια. Για πες λίγο, τι θες να φας. Θέλω. Ναι. Αφάλου. Θέλεις κρέπες ή βάφλες. Κρέπες. Θες κρέπες. Τι μου δείχνει. Wow, τέλεια χρώματα. Εδώ. Ναι. Ξέρεις τι δείξω πάνω στα χόρτα. Τι. Πολλά λουλούδια. Ναι. Ξέρει πως. Για να δω. Με πολλά χρώματα θα το κάνεις. Έχεις μιξούλα, έλα. Ναι. Έλα παιδί μου. Let it go. Υπερφανταστικό. Κοίτα και εδώ κάτω. Υπερφανταστικό το λουλούδι σου. Υπέροχο. Wow. Τώρα θα γεμίσω όλα τα χρώματα. Πολύ ωραία. Θέλω να κάνεις, θέλω να κάνεις πολλά λουλούδια τέτοια. Μωράκι μου. Παιδιά, καλημέρα. Είπαμε, δεν είπαμε καλημέρα, αλλά πώς να πούμε καλημέρα όταν δεν έχει έρθει ο καφές ακόμα. Δεν φτάνει, έχεις γυρίσει σαν μπαούλο ντίβανο. Τρως και της αδερφής σου το φαγητό. Ντροπή σου. Ρε! Ντροπή σου! Και Κατερίνα, Κατερίνα. Εντάξει, άστε με, γιατί αυτή όταν πας εκεί στο φαγητό του δεν θέλει. Νομίζω ότι θα το πάρει. Okay. Παιδιά, αυτό είναι το λιβάνι του Αγίου Κυπριανού. Για τα κακά τα πνεύματα και το κακό το μάτι, να ξέρετε, είναι αυτό. Άλλοι λιβανίζουν για το Feng Shui. Και μόνο. Έχω διάφορα βέβαια. Έχω μύρο, έχω λιβάνι, έχω χρυσό. Ας βάλω και ένα χρυσό. Δόξα τω Θεώ! Τώρα αλλάζω το κρεβάτι του παιδιού και το στρώνω με άλλον αέρα. Όχι ότι κοιμήθηκε και πολλές ώρες εκεί. Συγγνώμη, Δεσποινής. Τι γίνεται εδώ? Τι έκανες, βρε Κατερίνα μου? Όχι, χέρια, ναι, έλα. Όχι, σε λίγο λόγια. Εγώ θα πλύνω τα δόντια μου, εσύ πλύνω τα χέρια σου. Εγώ σε λίγο. Οκ. Okay. Σε λίγο θα πάω και μετά θα πάω με τη φίλη μου τη Μαρλέλα. Θα πάρω τηλέφωνο, ναι. Πάζω πολύ για να βγει πολύ σαπουλάδα. Φτάνει εγώ. Φτάνει.
βγαίνει. Mm. Ναι. Mm-hmm. Μπορείς να έρθει και η Ισαβέλα για λίγο εδώ. Γιατί? Λίγο να παίξετε. Όταν γυρίσουμε στο σπίτι μας μπορώ να κάνω τα ντουά γιατί έφυγε. Σαμπούλα θα έχει απλά θα φύγει με την πετσέτα λίγο. Μπράβο! Κυρίες και κύριοι, γεια σας! Μία επίσημη καλημέρα και από μένα, αφού έχω πληθεί, έχω στρώσει τα κρεβάτια μου. Έχω λιβανίσει το σπίτι μου για τα κακά τα πνεύματα και την κακή την ενέργεια. Και τώρα θα φτιάξω τα πρωινά. Γενικά είμαι πρωινός τύπος τα Σαββατοκύριακα. Είμαι πάντα πρωινός τύπος, αλλά ειδικά τα Σαββατοκύριακα. Δηλαδή θέλω πρώτα να κάνω όλα αυτά τα πράγματα και μετά να ξεκινήσω να κάνω άλλα πράγματα. Μου αρέσει. Προφανώς στην καθημερινότητα δεν είναι έτσι. Δεν προλαβαίνω να τα κάνω όλα αυτά. Ναι, ανοίγω τα παντζούρια, δεν στρώνω κρεβάτια. Ετοιμάζω το παιδί για το σχολείο, βγάζω τα σκυλιά και στο δευτερόλεπτο φεύγω κι εγώ. Τα Σαββατοκύριακα όμως είμαι πιο cool, πιο. Λοιπόν, θα καθαρίσω ένα λεπτό εδώ το νεροχύτη μου για να φτιάξω κρέπες για τον Κατερινό. Κατερίνα, έλα, πήρε ο μπαμπάς! Hello! Να σου δείξω που είμαι, γρήγορα. Τι? Μαμά! Κοίτα που είναι ο μπαμπάς, για πάρτε κινητό. Δεν λες λίγο έτσι. Έλα, γράφε κάτω να μου μιλήσετε κάνω τα πιάτα. Ναι. Μα δεν θα να σου μιλήσω. Παπά, θέλω να ζωγραφίσω, να σε πάρουμε σε λίγο. Εντάξει. Έλα, έλα, γεια. Πάμε να κάνουμε το αγαπημένο μας Σαββατοκυριάτικο πρωινό, τις κρέπες με την κλασική κρεπιέρα μου εδώ πέρα, κρέπα κρέπα από Easy, ήταν πάρα πολύ οικονομικό αυτό. Ετοιμάζω λίγο τα υλικά. Πρέπει να πάω στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, δεν έχουμε προγραμματίσει κάτι για σήμερα να κάνουμε, η αλήθεια είναι. Σίγουρα θα βρεθούμε με φίλους. Αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω, το βράδυ βέβαια εγώ θα πάω σε γενέθλια, όπως σας είπα χτες. Έχει γενέθλια η φίλη μου η Αναστασία και θα πάμε στο closing του Ηλία του Βρετού. Παιδιά, ήταν μια πολύ επιτυχημένη, να μην πω εβδομάδα, ένας πολύ επιτυχημένος μήνας αυτός για μένα. Και είμαι πάρα πολύ ευγνώμων γι' αυτό. Πήγανε καλά και τα τρία masterclass Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρνακα. Μένει τώρα της Κρήτης, όπου είπα ότι θα σας πάρω μαζί για vlog. Η αλήθεια είναι ότι στη Λάρνακα δεν σας πήρα μαζί για vlog, γιατί παραλίγο να χάσω την πτήση μου. Ξέχασα μετά την κάμερα λόγω αυτού, λόγω βιασύνης, μέσα στο αυτοκίνητο, στο πάρκινγκ που πάρκαρα το αμάξι. Ήταν δηλαδή λίγο χαοτικό. Σύντομα ότι όταν έφτασα εκεί είχα να κάνω άπειρα πράγματα και δεν έβγαινε, ρε παιδί μου. Όπως και να το έκανες. Αλλά τώρα εδώ, επειδή είναι και η παρέα, είναι και έτσι, είναι και αλλιώς, λέω να το κάνουμε βλογκάρα. Ήταν πολύ πετυχημένη για μένα. Ευχαριστώ όλους από καρδιάς όσοι βλέπετε και ήσασταν σε αυτά τα masterclass πραγματικά. Ένιωθα πάρα πολύ συγκινημένη. Αγαπώ πάρα πολύ και αυτή την πτυχή μου του trainer. Δηλαδή, είναι από τα αγαπημένα πράγματα που μου αρέσει να κάνω και ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Ουσιαστικά ήταν το πρώτο τόσο μεγάλο masterclass, γιατί όλα τα άλλα ήταν μικρά καθώς συνοδευόντουσαν πάντα όλα με workshop. Έλα! Μπορώ να μου δώσεις υλικά για μένα. Τι να σου δώσω? Υλικά. Τι υλικά? Μια αλεσίνα. Δεν έχω καταλάβει, τι θες να κάνεις? Θέλω να γυρέψω κάτι. Αληθινά υλικά? Ναι. Σου δώσω φέτο. Για αυτό το
που κάνεις άλλο. Ναι, ο μπαμπάς που είναι? Ο μπαμπάς είναι στο δωμάτιο μου, περιμένει. Αχα, οκ. Θα σου δώσω υλικά για φέρει μου δύο μπολάκια σου. Α, αυτό είναι δικό σου, παιχνίδια σου. Όχι, δεν θέλω. Είσαι σίγουρη? Όχι. Δεν τρέχω φέρει δύο μπολάκια. Απλά χρειαζόμουν και αυτό. Ωραία, φέρε μου δύο μπολάκια σου. Ένα μπολάκι σου. Πολλά υλικά βγάλε. Πολλά, πολλά, δεν θα πρόσεχε, μην τα σκορπίσει παντού. Ήταν μια πολύ πετυχημένη σεζόν, έτσι, περίοδος που το έκανα με αγάπη και το κάνω με αγάπη και με χαρά. Δηλαδή, περιμένω πώς και πώς τώρα την Κρήτη. Η αλήθεια είναι ότι κουράστηκα αρκετά, γιατί έπρεπε να μανατζάρω και να αφήσω πίσω πόσα πράγματα. Το ΕΣΑ, τη σχολή που τρέχουν τα μαθήματα, τα βίντεο που θέλω να γυρίζω τώρα και τα κάνω πλέον με επαγγελματία βιντεογράφο, γιατί ιδάλλως δεν θα έβρισκα ποτέ το χρόνο να τα κάνω μόνη μου, ακόμα και αυτά τα απλά πράγματα. Αλλά είδα ότι σας αρέσει. Ο Κουράκος είναι ο βιντεογράφος, ο Δημήτρης, καθώς το μαδέψατε. Το μαντέψατε ήδη στο προηγούμενο βίντεο που έγινε ένας άλλος και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Γενικά είμαι ένας άνθρωπος που κάποια πράγματα λύνονται, κάποια άλλα δεν λύνονται, κάποια άλλα προχωράνε, κάποια άλλα δεν προχωράνε. Φιλίες, συνεργασίες και τα δύο ξεχωριστά. Το ότι ξεκινάς μία συνεργασία δεν σημαίνει ότι καταλήγει πάλι σε φιλία. Ή το αντίθετο, το ότι ξεκινάς μία φιλία δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει πάλι συνεργασία. Ή μπορεί και να υπάρξει. Γενικά, let's go with the flow. Αλλά ναι, επειδή πραγματικά το YouTube είναι αυτό που με αναζωογονεί και το κάνω με όλη μου την τρέλα και την καρδιά, δεν θέλω να το αφήσω με τίποτα και είπα από μέσα μου ότι πρέπει να υπάρχει βιντεογράφος. Βέβαια, για να λέμε και του στραβού το δίκιο, από την καραντίνα και μετά δεν ήμουν ποτέ consistent ξανά στα βίντεο. Φαντάζομαι πως όλοι καταλαβαίνουμε ότι αν είσαι μαμά και μετά περνάς και διαζύγια και τέτοια και κάνεις το 99% των πραγμάτων μόνη σου, δεν είναι και τόσο εφικτό και τόσο εύκολο όπως τη δική μου περίπτωση τώρα. Αλλά το παλεύω. Και το παλεύω γιατί το θέλω να το παλέψω. Δεν είναι κάτι άλλο που με κρατάει. Είναι η επιθυμία μου και η αγάπη μου για αυτό το κανάλι και για αυτό το κοινό. Λοιπόν, ας φτιάξουμε τώρα τις κρέπες μας. Ετοιμάζω εδώ όλα τα υλικά. Έχω την κρεπιέρα, ένα πάρα πολύ οικονομικό εργαλείο. Έχω εδώ πέρα, γενικά μου αρέσουν τα κουζινικά από VMF. Αυτό που είναι για να φτιάχνεις τις κρέπες. Ανοδευτήρες φυσικά. Και έχω βάλει όλα τα υλικά μου. Μένει το αλεύρι. Η συνταγή, παιδιά, είναι μια κλασική συνταγή. 2 με 3 αυγά. Ένα φλιτζάνι και ένα τέταρτο του φλιτζανιού γάλα. Μετά 1,5 φλιτζάνι αλεύρι. Μετά προσθέτω πάντα το γάλα ανάλογα αν χρειάζεται. Έχουμε φάει τις κρεπάρες μας, τα πρωινά μας έχουμε χαλαρώσει και τώρα είναι η ώρα του παιδιού, καθώς σε λίγο θα πάμε για φαγητό με το φίλο μας τον γιατρό, τη φίλη μας την Γογό και τη φίλη μας την Κωνσταντίνα. Καλέ, τι είναι αυτό? Σου είναι ονειφάδα? Ναι. Ουάου!
Δεν είναι και εδώ, θα πάω κάτι άλλο που είναι. Έκπληξη. Σπονζαίνει και μανιφάλα. Ναι. Και το μουτζούρα. Α, η πιο ωραία μουτζούρα που έχω δει είναι αυτή. Για να δούμε αυτή την ωραία χειροτεχνία που πήραμε, τι είναι. Πώς ανοίγει. Για να δω. Α, μπορώ. Όχι, τράβω αυτό. Wow. Αυτές είναι οι οδηγίες, τις θέλουμε. Wow. Τι έχει να φτιάξουμε. Yeah. Μάσκα. Για να δω. Έχει πινακίδα, ουράνιο τόξο, μάσκα και μαγικό ραβδί. Τι θα φτιάξουμε. Μαγικό ραβδί. Μαγικό ραβδί θα φτιάξουμε πρώτο. Okay. Για να δούμε λίγο τις οδηγίες χρήσης. Wow! Γιατί όχι μπουβράκι, το καρόλι μπουβράκι. Το πράσινο. Ναι, καθάρισε καλά το πινέλο σου. Το κίτρινο. Το κίτρινο. Ναι, το κίτρινο είναι φανταστικό χρώμα, Ναι, μου αρέσει εμένα. Ναι, πολύ. Έτσι είναι το χρώμα. Τέλειο. Καλά, Κατερίνα, το δικό σου είναι σαν rainbow. Είσαι μεγάλη αυτό το κάνεις. Ναι, εγώ δεν έχω τόση φαντασία όσο έχεις εσύ. Εγώ έχω φαντασία. Ναι. Πορτοκαλί. Βέβαια. Πορτοκαλί είναι το αγαπημένο. Ναι. Εσένα. Εμένα το πράσινο. Εμένα το πορτοκαλί και το κόκκινο και το μπλε και το κίτρινο. Χαίρομαι. Σου αρέσουν όλα τα χρώματα και εμένα μου αρέσουν. Όλα, κοίτα, όλα μου αρέσουν. Ο χρόνος είναι με τη χασούρα, παιδιά. Μπράβο, και τα πάνω. Πώς γυρνάμε την οδοντόβουτσα. Γυρνά και τα πάνω. Μπράβο. Τα ήρθα καλά. Φανταστική. Και από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, παιδιά, total outfit of the day σήμερα είναι όλα από το ESA. Το τζιν είναι salt and pepper που το φέρνουμε στο ESA. ESA το σακάκι, ESA και το t-shirt. Τα παπούτσια είναι New Balance, αυτά τα κλασικά. Και η τσάντα είναι Valentino, λίγο πιο ανοιξιάτικη. Και τώρα πάω να ετοιμάσω την Κατερίνα να φύγουμε. 10:35 η Κατερίνα μόλις κοιμήθηκε και εγώ ετοιμάζομαι για βραδινή έξοδο. Έχει η φίλη μου η Αναστασία γενέθλια, η γυναίκα του Ήλια. Ένα λεπτό να σας δείξω τι έχω κάνει εγώ εδώ πέρα για να το κάνω story. Δείτε λίγο τι ωραία που έφτιαξα αυτό που θα φορέσω. Ένα καινούριο milk white ρούχο, σοκ και δέος. Και θα δείτε πώς θα το φορέσω. Λέω όμως τώρα να κάτσουμε να βαφτούμε, καθώς έχω μόνο μία ώρα και θα σας μιλάω εκεί παράλληλα. Έλα. Μην ακούς αυτά που λέω, εγώ για σένα επιπλέω. Λοιπόν, σίγουρα αυτό δεν είναι για να γίνει make-up tutorial, είναι απλά κάνω vlog και θέλω και λίγο να τα πούμε. Το φως είναι άθλιο, το ξέρω, δεν έχω ring lights και τέτοια, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ό,τι γίνει, καλή τύχη έχω να ευχηθώ. Έτσι λέω, έκατσα λίγο να τα πούμε πιο πολύ. Ναι, που λέτε, θα πάω στα γενέθλια της Αναστασίας. Σήμερα είναι και το closing του Ηλία Βρετού που τραγουδάει στο Μέτζο Athens και είχε μια πολύ πετυχημένη σεζόν. Πέρασαν πάρα πολύ ωραία από ό,τι θα είδατε και στα story μου. Εμείς γυρίσαμε γύρω στις 9. Ο λόγος που δεν σας πήρα μαζί ήταν γιατί, ρε παιδί μου, όπως είναι γνωστό πλέον φαντάζομαι, εγώ έχω και χρόνια κάποιες πολύ προσωπικές φιλίες οι οποίες δεν είναι τόσο. Τους ξέρουμε όλοι γιατί κάπου σε κάποια story τους έχουμε δει και έχουν αναφερθεί, αλλά δεν είναι οι φιλίες που ζουν για τα social, είναι η άλλη πλευρά μου, το πιο παρελίστικο, το πιο προσωπικό. Και ήταν πολύ οικογενειακό το κλίμα μας και δεν ήταν η φάση στο να βγάλω κάμερες και τέτοια. Είχαμε πάει για φαγητό με τα παιδιά μας κλπ.
Εντάξει, μετά πήγαμε στο σπίτι τους. Οπότε ξεκάθαρα δεν ήταν η φάση για να βγάλεις κάμερα. Αλλά δεν είναι και κάτι το οποίο έτσι χάσατε. Ήταν πολύ προσωπικές στιγμές για φαγητό με πολύ κοντινούς μου ανθρώπους. Περάσαμε υπέροχα. Τα παιδιά παίξανε, φάγαμε. Πήγαμε για φαγητό στον Μπέλα Βέσπα. Ήταν όλα υπέροχα. Και τώρα βρίσκομαι εδώ. Την κοίμησα πριν αρκετά λίγη ώρα. Η αλήθεια είναι ότι έχω ακριβώς 1 ώρα και 5 λεπτά να ετοιμαστώ για να αποχωρήσω. Το outfit σας το έδειξα, μία που είναι κρεμασμένο στον καθρέφτη φυσικά και θα το δείτε και φορεμένο. Έβαλα το primer μου και λίγο περιμένω. Ξέχασα να ανάψω την κάμερα της Κατερίνας και επανέρχομαι. Θα μπορούσα απλά βέβαια να είχα ανάψει το σύστημα ασφαλείας με όλες τις κάμερες μέσα στο σπίτι, αλλά δεν μπορώ να δω τόσο καθαρά το παιδί όταν κοιμάται από εκεί. Λοιπόν, ξέχασα να πάρω υπάνχαζι, το γεμάτο μπουκάλι με το foundation μου, το αγαπημένο. Και τώρα αυτό είναι μισοάδιο και δεν βγάζει πια με το pump. Βγάζει όμως άμα το ξεβιδώσεις. Είναι το NARS Light Reflecting Foundation και το κάνω μίξη τώρα πλέον στις δύο αποχρώσεις. Και η ανοιχτόχρωμη βγαίνει μόνο έτσι, που μπορεί να γίνω λίγο cakey, αν και δύσκολα γίνεσαι με αυτό το foundation cakey. Αλλά ναι, να είχαμε να λέγαμε. Χρησιμοποιώ απόχρωση L4 και M1. Το αγαπώ, το συγκεκριμένο foundation, απλά το αγαπώ. Μέχρι να δείτε εσείς αυτό το vlog, όχι δεν θα έχει συμβεί ακόμα, το ταξίδι μου στην Κρήτη για το τελευταίο masterclass που όπως προανέφερα ήταν τεράστια επιτυχία και πραγματικά υπήρξε τόση αγάπη σε αυτά τα masterclass που ούτε μπορούσα ποτέ να το φανταστώ. Γενικά έχω φιλοδοξίες και πιστεύω στον εαυτό μου, αλλά αυτό τόσο πολύ δεν το πίστευα ότι μπορεί να γίνει. Μην ταράζεστε με το πόσο οξυδώνεται και το πόσο σκούρο φαίνεται πάνω μου. Αντανακλά το φως και κάπως ενσωματώνεται και γίνεται ένα με το δέρμα σας. Καλά, αν πάρετε τελείως λάθος απόχρωση, όχι. Απλά εμένα δεν μου αρέσει να είναι και πολύ ανοιχτό το make-up. Το φτιάχνω με το λαιμό και εδώ μόλις μπουν οι πούδρες πάνω, κάπως σαν να ξανοίγει. Και γι' αυτό τον λόγο το κάνω μίξη. Αλλιώς η L4 η απόχρωση είναι ακριβώς το χρώμα μου. Απλά με το που μπαίνουν οι πούδρες ανοίγει επειδή είναι αυτό το light reflecting. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω λίγο. Δεν ξέρω τώρα, το κοινό μου δεν θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μικρό και θέλω λίγο να αναφερθώ σε κάποια πράγματα τα οποία με σόκαραν. Χτες λοιπόν Παρασκευή, όπως σας είπα και γύριζα από χτες το vlog, θα δείτε λογικά και κάπου μια σκηνή που γύρισα πάρα πολύ γρήγορα μέσα στο παγωτατζίδικο που έτρωγα με την Κατερίνα παγωτό. Δίπλα μου καθόντουσαν δύο κοριτσάκια, αλλά όταν λέω δίπλα μου, ενώ αρκετά δίπλα μου. Τόσο δίπλα μου που μπορούσα, ρε παιδί μου, να ακούω πεντακάθαρα τι λένε όταν μιλάνε. Δεν ήθελα, αλλά δεν είχα και άλλη επιλογή. Μιλάγανε πολύ πολύ δυνατά, ακόμα και η Κατερίνα άκουγε τι λέγανε. Ευτυχώς δεν καταλάβαινε. Θα καταλάβετε τι εννοώ. Και είχανε μια συζήτηση δυνατά. Κατάλαβα πάνω κάτω την ηλικία, γιατί αναφέρανε την τάξη τους, τρίτη γυμνασίου. Και μιλάγανε στην αρχή για τη φίλη τους που έχει προστασία, η οικογένειά της, οπότε δηλαδή κυκλοφορούν με μπράβους κοινός. Κάτι πολύ γνωστό γενικά στα νότια προάστια. Απλά λέγανε, ρε παιδί μου, τι μπορεί να κάνει αυτή. Και έχει μπράβους η οικογένειά της και για ποιο λόγο την προστατεύουν. Και φτάσαμε στο σημείο που έλεγε, ρωτάει μία την άλλη και της λέει, άρα δηλαδή αυτή όταν πηγαίνει, δεν ξέρω αν θα πρέπει να μπουν μπιπ σε αυτό το βίντεο ή αν θα μου το κλείσει το YouTube, αλλά θέλω λίγο να καταλάβετε γιατί σοκαρίστηκα. Αυτή λοιπόν όταν πηγαίνει να τον κόμενό της, η μπράβη είναι κάπου από πίσω με το αυτοκίνητο και ξέρουν τι κάνει και το λένε στους γονείς της. Και έλεγε η άλλη κοπέλα, όχι, δεν το λένε στους γονείς της, ξέρουν τι κάνει, ναι, γιατί προφανώς υποχρεώνονται να την ακολουθούν, γιατί την προστατεύουν. Αλλά ναι, δηλαδή ούτε δεν μπορεί με την ησυχία της, παιδιά. Και είχα πάθει σοκ. Όχι με τα λόγια, αλλά πιο πολύ με το ότι 15χρονα κορίτσια μιλάνε κατά αυτόν τον τρόπο. Μετά έλεγε, η μάνα μου δουλεύει στον τάδε εφοπλιστή, επιχειρηματία, τώρα αυτό δεν το συγκράτησα και πολύ, αλλά ο τύπος της την πέφτει στεγνά και λέει άλλη, πω πω τι ντύλφι είναι αυτός, καλά και η μάνα σου η φάρα τρελή. Έχουν κάνει κάτι. Όχι ρε μαλάκα, αφού είναι παντρεμένη με τον μπαμπά μου. Και τι, δεν ξέρεις ότι όλες πηδιούνται πλέον. Είχα μείνει παγωτό. Δεν πίστευα τα αυτιά μου. Αλήθεια σας λέω. Και έλεγα, Θεέ μου, εμείς όταν είμαστε μικροί, ήμασταν έτσι. Όχι, θα σας το πω εγώ, γιατί εμείς σεβόμασταν
Μέχρι ένα σημείο κάπως τους γονείς μας, δεν ξέρω, ξεκινούσα από τα σπίτια. Δεν μας είχαν τόσο ελεύθερους. Δεν ξέρω, πάντως ταράχτηκα, λέτε να γέρασα. Ή λέτε να είμαι απλά φυσιολογική. Στην υγεία σου, εντάξει, πίνω ήδη μια τόση δασιρόκ. Τώρα, θα εφαρμόσω τα δικά μου τα προϊόντα με την MUA, τα οποία πέραν των blush duo και κάποιων υγρών προϊόντων είναι όλα sold out, παιδιά. Δηλαδή, δεν υπάρχουν άλλο τα foundation sticks, εγώ τώρα χρησιμοποιώ το Queen. Δεν υπάρχει άλλο τα foundation sticks, ούτε τα set. Δεν υπάρχουν το στεγνό, το ρούζ, δεν υπάρχουν τα στεγνά, τα bronzer, υπάρχουν πολύ λίγα τεμάχια στα blush duo sticks, λίγα τεμάχια στο Boss Babe και εξαντλείται οριακά και ο αλέκος. Ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό για μένα, να λατρέψετε τόσο πολύ προϊόντα που έβγαλα, να τα αγοράσετε και να έχω το πιο θετικό feedback του κόσμου όλου, και φυσικά ήταν και τεράστια επιτυχία για την MUA. Σίγουρα δεν θα μείνει έτσι το θέμα, σίγουρα πάντως να ξέρετε ότι δεν θα ξαναέρθουν ποτέ πίσω back in stock. Οπότε, όσοι θέλετε να προλάβετε κάποια ακόμα, θα έλεγα τρέξτε να προλάβετε αυτά τα λίγα που έχουν μείνει, είναι και σε πολύ καλό budget, όλα είναι αρκετά οικονομικά. Στο site της MUA Greece, MUA.gr τέλος πάντων, θα τα βρείτε όλα. Το απλώνω. Μπορείτε σε διάφορα stories μου να δείτε ότι ταιριάζει πραγματικά σε όλα τα μοντέλα, σε όλα τα δέρματα, σε όλα τα πρόσωπα. Είναι πολύ ωραίο, μπλεντάρεται εύκολα, είναι πολύ βουτυρένιο από ό,τι φαίνεται. Τώρα δεν ξέρω τι φωτισμό έχετε εσείς εκεί πέρα, αλλά καλύτερα να μην το σχολιάσουμε αυτό. Ας πάρουμε τώρα και ένα υγρό ρουζάκι. Τον αλέκο θα βάλω, παιδιά, γιατί τον λατρεύω, τον υπερλατρεύω. Καλά, μόλις θυμήθηκα ότι αγόρασα προχθές από το αεροδρόμιο καινούργια bronzer και καινούργια ρουζ. Νομίζω όμως ότι θέλω πολύ να τα δοκιμάσω και θα τα εμφανίσω λίγαν συντόμως. Δώστε μου μισό λεπτό. Να μπλεντάρω και τον αλέκο. Και τώρα μόλις χρησιμοποίησα και ένα καινούργιο concealer, είναι το Givenchy Prism Libre Skin Caring Concealer, το οποίο το πήρα από την Κύπρο, γιατί στην Ελλάδα δεν τα έχουμε άλλο τα Givenchy για κάποιο λόγο. Δηλαδή δεν ξέρω τι σκέφτεστε εσείς εκεί πέρα, αλλά γιατί καταργείτε τέτοια brand, θα ήθελα να ξέρω, αλήθεια θα ήθελα να ξέρω. Αυτά είναι και εμείς που δεν πουλάνε λογικά. Sorry παιδιά, εγώ διάκοψα για λίγο το πρόγραμμα, έκανα bake και μετά πήγα να ψάξω αυτά τα τρία καινούργια καλούδια, τα οποία δεν θυμόμουν που είχα ακουμπήσει. Δεν έχω ωστόσο σετάρει το υπόλοιπο πρόσωπό μου. Έχουμε ένα θεματάκι μέσα στο σπίτι. Από ό,τι γνωρίζετε, τα σκυλιά μου τα έχω πάρα πολλά χρόνια. Για την ακρίβεια, η Κιάρα τώρα είναι 14 στα 15 και ο Prince είναι 12. 11 βασικά. Σε 6 μήνες 12. Τέλος πάντων, και έχουν και τα δύο θέματα. Η Κιάρα δεν ακούει, δεν βλέπει. Δεν ακούει στο 87%, δεν βλέπει στο 80%, έχει φούλα κράτεια, δηλαδή τα πάμε βόλτα 3 φορές τη μέρα. Μου έχει κατουρίσει όλα τα χαλιά, όλα τα χαλιά. Ο Πρίνς είναι απίστευτα, καταρχήν έχει θέμα με τα κιλά του, παρόλο που του δίνω συγκεκριμένη τροφή, τον βγάζουμε για περπάτημα και τον ταΐζουμε συγκεκριμένα γραμμάρια, έχει φουλ θέμα με τα κιλά του, μεγάλο πρόβλημα. Και η Κιάρα έχει και φούλα κράτη. Ο Πρίντς έχει και τα γαστρεντερικά του, που με το που κρυώνει ή τρώει κάτι που τον πειράζει, κάνει διάρρεια συνέχεια. Μου έχουν καταστρέψει τα χαλιά και το θέμα είναι ότι η Κιάρα κατουράει, δεν την παίρνει χαμπάρι, δεν αφήνει λεκέδες και βρωμάει τσίκνα. Και πόση ώρα τώρα προσπαθώ να βρω από πού μου έρχεται η τσίκνα. Και τώρα είδα, αν το προσέξεις με πάρα πολύ προσοχή, ένα λεκέ πίσω. Έχω επιβδίσει με αυτό το θέμα. Αλήθεια. Είμαι σε κατάσταση έκταγων ανάγκης. Λοιπόν, πήρα από το αεροδρόμιο της Λάρνακας bronzer, πήρα για το καλοκαίρι το Solar Glow το 40 και το 60 νομίζω, το 30, δεν θυμάμαι. Αχ, αυτά τα μπουκάκια. Αυτό που θα χρησιμοποιήσω και τώρα. Και πήρα και ρούζ. Παθαίνω γενικά με τα προϊόντα προσώπου από Dolce & Gabbana. Με τις συσκευασίες. Και επειδή έχω διάφορες απρικό και τέτοια, είπα να δοκιμάσω κάτι καινούργιο, το κόραλ. Λοιπόν, θα πάρω το 30, το Solar Glow. Α, μυρίζει. Οπό, μυρίζει τέλεια.
Και μου αρέσει και πάρα πολύ αυτό το χρώμα. Wow, πάρα πολύ. Το χρησιμοποιήσω αυτό για matte εφέ, ψηλό μάτσα την αλλά πιο πολύ μάτσα το έλεγες. Για να σετάρω έτσι τις σκιάσεις μου από πάνω. Είμαι σε πολύ χαλαρό mood, γι' αυτό έχω αυτό το σοβαρό το vibe. Να σας προλάβω την Τρίτη, μεθαύριο, σε 3 μέρες, θα πάω να κάνω λίγο τα χείλη μου, γιατί πολύ προσέξατε ότι έχουν ξαναγίνει φυσιολογικά, όπως λέτε. Όχι, όχι το συνδυασμό του γείτονα τώρα, κακομοίρη μου, σε παρακλείστον. Παίρνω και το μάμα, το δικό μου, που είναι λίγο πιο ζεστό και πιο λαμπερό. Και χτυπάει ο συνάγερμος που είναι ο φίλος, να τον κλείσει γιατί θα ξυπνήσει το παιδί, γιατί να το κλέβουν αποκλείεται. Κλασικά, ξεχάσανε να ανοίξουν κάτι, να κλείσουν κάτι και εδώ είναι η γερμή βαράνα βέβαια κουβέντα. Λοιπόν, θα βάλω και τον bronzer γιατί είναι άκρος κυνευριστικό. Και να σιγουρευτώ ότι δεν τρέχει κάτι, θα βγω στο μπαλκόνι. Το bronzer λέω, το ρουζ. Wow. Παιδιά, απίστευτο. Μέχρι πριν λίγη ώρα χτύπαγαν οι συναγερμοί και δεν μπορούσα να περιμένω για να συνεχίσω με το μακιγιάζ μου. Τελικά δεν έκλεβε κανένας κανέναν. Κάποιο ραντάρ στο μπαλκόνι έπιασε κάτι και ξεκίνησε να βαράει ο συναγερμός και απλά αυτός έλειπε. Και δεν κλείνει αυτόματα ο συναγερμός, οπότε μάλλον τον ειδοποιήσανε και έπρεπε να έρθει κάποιος, κάτι τέτοια περίεργα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά ναι, δεν χάσατε και κάτι καινούριο. Οπότε βάζω και τα περιτά αυτά τα υπόλοιπα και εμφανίζομαι έτοιμη, στολισμένη, ντυμένη. Έλα λίγο, καλησπέρα σας. Τι κάνετε και πώς είστε? Νομίζω κάπως έτσι πρέπει να ανοίγουν και να κλείνουν αυτά τα vlog. Τι λέτε εσείς? Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό που φοράω είναι ένα milk white φόρεμα, το αγαπημένο μου ελληνικό brand στον πλανήτη όλο. Από μέσα έχω μισοφόρη φούστα από Intimissimi, το οποίο δεν είναι shaper, είναι... Ναι, καταλάβατε. Τα παπούτσια μου που έγινε ένας χαμός στα stories είναι aqua zura και θεωρώ ότι ταιριάζουν τέλεια. Οι βλεφαρίδες είναι Ολυμπία και είμαι ready to go. Νομίζω θα το κλείσω αύριο αυτό το vlog. Έχει αλλάξει 10 χρώματα τώρα. Δούρε μου μια φωνά, Αναστασία. Το πιο τραγουδιστικό πρέπει να είναι Αναστασία, παρακαλώ. Κάνε μια καλή ευχή, μια καλή ευχή. Και σβήστα. Ένα χειροκρότημα. Τον αγωνά κορίτσι μου. Καλημέρα μου και την αγάπη μου, μετά από μια έντονη βραδιά όπου άλλαξε και η ώρα, παιδιά, στην πορεία. Δηλαδή κάποια στιγμή κοιτάω το ρολόι, είναι 3 και 4 και στο καπάκι κοιτάω το ρολόι και είναι 4 και 20 και λέω τι έγινε. Πέρασα πάρα πολύ ωραία, γυρίσα σπίτι μου με την αλλαγή της ώρας 5 και 10, άρα 4 και 10. Φτιάχνουμε τα πρωινά μας τώρα Κυριακή και θα πάμε λίγο σε ένα σούπερ μάρκετ εδώ που έχουμε εμείς ανοιχτά και στην παιδική χαρά. Λοιπόν, λέω να το κόψω κάπου εδώ το vlog. Είδατε πάνω κάτω μια έτσι 24ωρη καθημερινότητά μου και κάτι λίγο παραπάνω. Παιδιά! Ταυτίζεστε φαντάζομαι, τίποτα το super wow τρομερό. Κοιτάξτε, από έναν άλλον άνθρωπο. Κοιτάξτε. Αν εξαιρέσει αυτό εδώ το έργο. Τι είναι αυτό? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά που ήσασταν μαζί μου. Όσοι δεν είστε subscribe σε αυτό το κανάλι, παρακαλώ να κάνετε εγγραφή subscribe. Τώρα πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις για όταν ανεβάζω κάτι καινούριο. Εννοείται αφήστε εγγραφή. Εννοείται αφήστε και ένα like και ένα σχόλιο. Σας αγαπά πάρα πολύ. Και τα λέμε στο επόμενο μου βίντεο, παύλα, vlog. Όχι! Okay.